Κατά του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης επί θαλασσίων ζωνών, τάχθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το ζήτημα τέθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός έλαβε την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, αφού ενημέρωσε τους ηγέτες για τις ενέργειες της Άγκυρας. Έχουμε εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο και την Ελλάδα και νομίζουμε ότι είναι σημαντικό στο μέλλον να συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τον διάλογο με αυτή τη σημαντική χώρα. Γνωρίζουμε ότι σε σχέση με τη μετανάστευση, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή τη στενή συνεργασία. Και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα στρατηγικό όραμα, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα για το τι θέλουμε από αυτή τη σημαντική χώρα για το μέλλον της Ευρώπης. Η υποστήριξη αυτή αποτυπώνεται και στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, όπου αναφέρεται ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει ένομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται απερίφραστα και η αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Ελλάδα και την Κύπρο έναντι των συγκεκριμένων ενεργειών της Τουρκίας.